Είναι τα podcast της Athens Voice. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω την ιστορία της μάνας μου, Άννας Παυριανού. Στις 4 Μαΐου του 1930, στη Σκαλούλα, ένα μικρό χωριό κοντά στην Άμφισσα, η γιαγιά μου η Κατερίνη, παρόλο που ήταν έγκυος, είχε πάει στο χωράφι για να μαζέψει την κατσίκα της, την Γκρίνα, που έβοσκε εκεί. Την έπιασαν η πόνη της γένας, αλλά δεν γύρισε πίσω στο σπίτι. Ξάπλωσε κάτω από μια κερασιά και εκεί, μόνη της, πάνω στις παπαρούνες και τα χαμομήλια, γέννησε τη μικρή Ανούλα, τη μανούλα μου. Έπειτα έβγαλε τη μαντήλα της, τύλιξε το βρέφος και παρέα με την κατσίκα γύρισαν στο σπίτι. Πέρασαν τα χρόνια, η μικρή Ανούλα μεγάλωσε και πήγε στο σχολείο. Αλλά δεν είχε μυαλό για τα γράμματα. Καθόταν και χάζευε τις πεταλούδες και τα χελιδόνια ή έπιανε τζιτζίκια, τα έβαζε στην τσέπη της και αυτά κάποια στιγμή άρχισαν να στριγκλίζουν μέσα στην τάξη. Την έπιανε τότε η δασκάλα και την έκανε μαύρη στο ξύλο. Έτσι με τα χίλια ζόρια έφτασε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού. Ο χειμώνας ήταν βαρύς στη Σκαλούλα. Ο παγωμένος αέρας ούρλιαζε τις νύχτες μαζί με τους λύκους πάνω στα βουνά. Το χιόνι έφτανε το ένα μέτρο. Το τσουχτερό κρύο πάγωνε μέχρι και τα νερά στα ριάκια. Μέσα σε αυτό το πολικό τοπίο, η μικρή Ανούλα έπρεπε να βγει μαζί με τον αδελφό της τον Πέτρο, να περπατήσουν προς το βουνό και εκεί να φτιάξουν κάρβουνα. Μου την έλεγε συχνά αυτή την ιστορία, για να δείξει πόσο σκληρά μεγάλωναν τότε τα παιδιά. Για να κάνει μάλιστα πιο παραστατική την αφήγησή της, έκανε και τα ηχητικά εφέ. Και να κάνει ένα κρύο, μπρρρ, πάγωνε το κόκαλό μας. Να φυσάει ένας αέρας. Τι να κάνουμε όμως. Προχωρούσαμε φράτσα χρούτσα μέσα στο χιόνι και μετά από ώρες περπάτη φτάναμε στο δάσος, στις καρούτες. Άκουγα τους λύκους και τα τσακάλια να ουρλιάζουν. Και πάγωνε το αίμα μου. Κόβαμε τα κλαδιά από τα πέθκα, τα στιβάζαμε σε κουμούλια, τα σκεπάζαμε με λάσπη, βάζαμε φωτιά από κάτω και αυτά έτσι όπως ήταν βρεγμένα, κάνανε τσαφ, τσαφ. Και τα κουκουνάρια μετάγονταν τριγύρω. Μετά έπρεπε να περιμένουμε να σβήσει φωτιά. Ανοίγαμε το κουμούκλι και βάζαμε τα κάρβουνα μέσα στα τσουβάλια. Τα φορτωνόμασταν και λάχα λάχα, για να μην μας πάρουν είδηση, γυρνάγαμε πίσω στο χωριό. Με τα πόδια. 10 χρονών παιδί. Καμιά φορά δεν είχε σβήσει καλά η φωτιά. Και τα κάρβουνα άναβαν μέσα στο τσουβάλι και καιγόταν η πλάτη μου. Εκεί σε θέλω κάβουρα. Να περπατάς τα κάρβουνα. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός.
θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ήρθε η γερμανική κατοχή και μαζί της η πείνα. Η μικρή Ανούλα είπε στην κυριολεξία το ψωμί ψωμάκι. Η μάνα της της έδινε μέρα παραμέρα την ίδια μερίδα που έδινε και σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Μια λεπτή φέτα ψωμί και τέσσερις ελιές. Τις άλλες μέρες έτρωγαν χόρτα, φρούτα από τα δέντρα, μούρα, καμιά πατάτα, σαλιγκάρια. Για να χορτάσει πήγαινε κρυφά κάθε πρωί και άρμεγε την κατσίκα ή ρούφαγε καναυγό από το κοτέτσι. Ξεκίνησε και το Αντάρτικο και επειδή τα γύρω χωριά, η Βραΐλα, το Λιδωρίκι, οι Καρούτες ήταν ανταρτοκρατούμενα, η Ανούλα παρόλο που όλοι στην οικογένειά της ήταν παραδοσιακά βασιλική και δεξή, άρχιζε να ράβει μαζί με την αδελφή της τα σήματα για τα πηλίκια και τις στολές των ανταρτών. Έτσι περνούσαν τα χρόνια, με πείνα, με φόβο, με αγώνα και θυσίες, όταν ξαφνικά ένα πρωινό του Αυγούστου 1944, εκεί που η Ανούλα ήταν στην αυλή και τάιζε τις κότες, εμφανίστηκε πάνω από τον ουρανό της Καλούλας ένα γερμανικό αεροπλάνο. Τι είχε συμβεί? Πριν από λίγες μέρες στις Καρούτες, στο ίδιο δάσος που η Ανούλα πήγαινε να φτιάξει κάρβουνα, είχε γίνει μια φωνική μάχη και οι αντάρτες είχαν σκοτώσει πάνω από 100 Γερμανούς στρατιώτες. Οι Γερμανοί τότε για να εκδικηθούν είχαν στείλει στρατό για να κάψει τα γύρω χωριά και αεροπλάνα για να εξοντώσουν τους αντάρτες. Ένα τέτοιο αεροπλάνο πέταγε τώρα πάνω από το κεφάλι της Ανούλας. Κατέβαινε χαμηλά, έκανε φιγούρες και πάλι ανέβαινε πάνω. Από τη φασαρία που έκαναν οι μηχανές του, σκόρπισαν οι κότες, κοκοκοκοκοκοκο από εδώ και κοκοκοκοκο από εκεί. Έτρεξα από πίσω να τις μαζέψω. Όμως με είδε ο πιλότος και με έβαλε ο κερατάς στο σημάδι. Άρχισε να με πυροβολεί με το μυδράλιο. Πέτυχε μια κότα, τη Στακτούλα, πάρ' την κάτω. Πέτυχε και τη Πιτσίλο, πάρ' την κάτω κι αυτήν. Μετά έβαλε μένα στο σημάδι που με είδε να τρέχω πίσω από τις κότες. Μπζζ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 ζ
να γλιτώσω, χώθηκα μέσα στο φούρνο. Αυτός τότε κατέβηκε πιο χαμηλά και συνέχισε να πυροβολεί το φούρνο. Αλλά ευτυχώς ο παππούς σου τον είχε φτιάξει από πέτρες. Ήταν πολύ γερός και βόμβα που λέει ο λόγος να του έριχνες δεν θα πάθαινε τίποτα. Έμεινα μέσα στο φούρνο μέχρι να ξεκουμπιστεί. Βγήκα μαύρη σαν καλικάντζαρος. Μάζεψα στα γρήγορα τη στακτούλα και την πιτσίλα και μπήκαμε στο σπίτι. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, είχε αρχίσει να μαζεύει τα εικονίσματα, 2-3 κουρελούδες, κάτι ψωμιά που είχαμε ψήσει, λάδι, αλεύρι, πατάτες, ό,τι ήταν φαγόσιμο. Ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου, μου λέει η μάνα μου, και μετά κάτσε και βράσε τις 2 κότες. Θα φάμε εδώ τη μια και την άλλη θα την πάρουμε μαζί μας για το δρόμο. Το βράδυ θα πάμε στο βουνό, στις σπηλιές. Εδώ θα έρθουν οι Γερμανοί και θα τα κάψουν όλα. Και τη γιαγιά τι θα την κάνουμε, της λέω. Η γιαγιά μου ήταν άρρωστη και δεν έβλεπε. Είχε μια αρρώστια στα μάτια. Λεύκωμα, γλαύκωμα, κάτι τέτοιο. Θα μείνει εδώ, μου λέει η μάνα μου. Ελπίζω να τη σεβαστούν οι Γερμανοί. Μόνο κατέβα στο κελάρι, γέμισε μια κανάτα με κρασί και φέρ' την εδώ. Αργά το βράδυ φορτώσαμε στο μουλάρι τα πράγματά μας, πήραμε την κατσίκα, την κρίνα και τη γελάδα, την κανέλα και ανεβήκαμε στο βουνό. Το πρωί μπήκαν στο χωριό οι Γερμανοί. Όπως έμαθα εκ των υστέρων, η γιαγιά είχε πιει όλη την κανάτα το κρασί, είχε μεθύσει και μόλις τους είδε,
άρχισε να φωνάζει «Ζήτω ο Χίτλερ! Ζήτω ο Χίτλερ!» Και επειδή είχε ζαχαροδιαβήτη, μετά από λίγο έπεσε σε κόμμα και πέθανε. Οι Γερμανοί σκότωσαν όλους τους γέρους που είχαν απομείνει και μετά έβαλαν φωτιά και έκαψαν όλα τα σπίτια. Όταν μετά από καμιά εβδομάδα γυρίσαμε πίσω, ήταν όλα «Γης Μαριάμ». «Γης Μαριάμ», καλέ μαμά. Όχι «Γης Μαριάμ». Γι' αυτό σε στέλνω στο σχολείο. Για να μαθαίνεις εσύ τα σωστά. Άσε με μένα να τα λέω λάθος. Αυτά όμως τα έλεγε χρόνια μετά. Προς το παρόν έχουμε αφήσει τη μικρή Ανούλα μπροστά στο καμένο σπίτι της. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Όλα είναι καρβουνιασμένα. Ακόμα και η δύστυχη γιαγιά επάνω στο κρεβάτι. Την έθαψαν όπως όπως. Ο πατέρας της πούλησε την κατσίκα την Κρίνα και τη γελάδα την Κανέλα. Πήρε την οικογένειά του και πήγε στην Πάτρα στον αδελφό του το Μίτσο. Ακόμα και μέσα στην κατοχή, η Πάτρα ήταν πάντα όμορφη και κοσμοπολίτησα. Τραγούδια ακούγονταν στους δρόμους, μικρά παρτάκια γίνονταν στα σπίτια και ενώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, τα μπαρ και τα καμπαρέ γνώριζαν μέρες δόξης. Πολλές γυναίκες είχαν αναγκαστεί να βγουν στο κλαρί για μια μπουκιά ψωμί. Περπατούσε σαν χαμένη η μικρή Ανούλα που είχε βρεθεί ξαφνικά από τους κατσικόδρομους της Ρούμελης στις άνετες λεωφόρους της Πάτρας. Έβλεπα τις γυναίκες να φοράνε κοντές φούστες και τακούνια, να καπνίζουν και να βάζουν κόκκινο κραγιόν στα χείλια τους. Έκανα το σταυρό μου. Μυστητή μου, κύριε. Εμείς φοράγαμε ακόμα τσουράπια και μαντήλες. Το πιο αστείο όμως ήταν όταν έφτασα στην παραλία και είδα για πρώτη φορά θάλασσα. Νόμισα πως ήταν γλυκό το νερό και όρμηξα να πιω. Έβλεπα τους αχινούς και νόμιζα ότι ήταν σκαντζοχυράκια. Φωνάζαν οι ψαράδες. Γαρίδες, γαρίδες. Εγώ νόμιζα ότι έλεγαν ακρίδες, ακρίδες. Αλλά εκεί που αηδίασα πραγματικά ήταν όταν είδα να τρώνε χέλια. Καλέ, νόμιζα πως έτρωγαν φίδια. Όμως μαζί με όλα αυτά γνώρισε για πρώτη φορά και τα καλά του πολιτισμού. Νίκιασαν μια μονοκατοικία με αυλή που είχε τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό και το πιο σπουδαίο, τουαλέτα και μπάνιο μέσα στο σπίτι. Δεν χρειαζόταν πια να κουβαλάει νερό με τη βαρέλα, να ανάβει τη λάμπα πετρελαίου και να βγαίνει έξω στο κρύο όταν ήθελε να πάει στο αποχωρητήριο. Τώρα είχαν δύο γκαζιέρες, μία με πετρέλαιο και μία με ινόπνευμα, σύν ένα μεγάλο καζάνι στην αυλή που έβραζαν νερό για την πουγάδα. Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. Όσο έχεις μεγαλώσει, γίνει άλλη τόση και κάνεις πια και μιζανθρή. Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί ξεκουμπίστηκαν από την Ελλάδα
και οι δουλειές άρχισαν να ανοίγουν σιγά σιγά. Η Πάτρα είχε πολλά εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας και εκεί έπαιρναν γυναίκες να δουλεύουν, γιατί τις πήρωναν με λιγότερα λεφτά. Πήγε και η Άννα, θα πρέπει να ήταν 16-17 χρονών, και όπως έλεγε και η ίδια, «Δεν ήμουν όμορφη, είχα τύπο. Είχα ωραία σπαστά μαλλιά, είχα μια επιδερμίδα βελούδο και κάτασπρα δόντια. Άρχισα να βγάζω τα φρύδια μου και όταν έβγαινα από το σπίτι έβαζα λίγη πούδρα και λίγο κραγιόν. Τα βρήκε η μάνα μου μια μέρα. «Τι είναι αυτά, Τάνα, θες να γίνεις?» μου λέει και μου στράφτει ένα χαστούκι. Είχα δύο αδέρφια, τον Πέτρο και τον Δήμο. Αν το μάθαιναν, θα με σκότωναν. Να βάψω τα νύχια μου και τα μαλλιά μου, πού να τολμήσω? Αυτά τα άρχισα μετά το γάμο. Αλλά και χωρίς φρουφρού και αρώματα, ήμουνα μια χαρά κορίτσι. Για να καταλάβεις, εκεί που δούλευα στο κλωστοϊφαντουργείο ήταν καμιά σαρανταριά κορίτσι. Όταν όμως ερχόταν ο γιος του εργοστασιάρχη, μόνο σε μένα σταματούσε. Είχα αγοράσει ένα μεταγιόν που αν φύσαγες πάνω του με την ανάσα σου, θόλωνε και εμφανιζόταν η λέξη «σ' αγαπώ». Ερχόταν λοιπόν ο γιος του Μαραγκόπουλου, έσκυβε πάνω από το μεταγιόν και έκανε: «Αχ, ό,τι θέλω να σου πω, το γράφει πάνω σε αυτό το μενταγιόν και δώστουνο να στενάζει. Θέλεις», μου λέει, «την Κυριακή να βρεθούμε στα ψηλά αλόνια?» «Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μαραγκόπουλε», του λέω, «για ποια με περάσατε?» Τέτοιο ζώνη ήμουνα. Ενώ αν τον πήγαινα λαού-λαού, σήμερα θα ήμουν κυρία Μαραγκοπούλου μέσα στις βίλες και τα πλούτη. Και ο Μαραγκόπουλος τι έκανε όταν είδε ότι δεν θα του κάτσεις? Τι να κάνει, μετά από ένα μήνα με απέλησε. Και να σου πω, καλύτερα που με απέλησε. Γιατί όσες μείνανε και δουλέψανε, γέμισαν τα πλεμόνια τους μπαμπάκι και σκόνη και πεθάνανε φηματικές. Στα 25 της γνώρισε τον πατέρα μου τον Θόδωρο από Συνοικέσιο. Όταν τον πρωτοείδε, της άρεσε. Βγήκανε για μια βόλτα στην παραλία της Πάτρας, πήγαν μετά στο Φάρο και τον συμπάθησε ακόμα πιο πολύ, γιατί ήταν τρυφερός και ευγενικός. «Θα σου χτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλώματα. Θα σου χτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλώματα. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις αμάνα μάνο σκέρτσα και καμώματα. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις αμάνα μάνο σκέρτσα και καμώματα». Είχε μια σταθερή δουλειά. Δούλευε στη χαρτοπία Δουλαδόπουλου, που εκείνη την εποχή ήταν καλύτερα και από το δημόσιο. Όταν όμως μετά έμαθε από καλοθελητές πως είναι πόντιος και κομμουνιστής, έκανε πίσω. Όλη της η οικογένεια ήταν δεξιοί και ρουμελιώτες. Θα έπαιρνε αυτή έναν συμμορίτη και τουρκόσπορο? «Θα μου τηγανίζεις ψάρια με παντζάρια σκορδάλια. Θα μου τηγανίζεις ψάρια με παντζάρια σκορδάλια. Θα γλεντούμε όλα τα βράδια αμάν αμάν οχ, με ρετσίνα και βιόλια. Θα γλεντούμε όλα τα βράδια αμάν αμάν οχ, με ρετσίνα και φίλια». Στο μεταξύ όμως ο πατέρας της και τα αδέλφια της γνώρισαν τον Κυρθόδωρο
και εκεί που περίμεναν έναν αντάρτη με γένια έτοιμο να τους φάξει, είδαν έναν ήρεμο και θετικό άνθρωπο που ήθελε να κάνει οικογένεια. Σημειωτέων ότι ο πατέρας μου ήταν ήδη στα 35, 10 χρόνια μεγαλύτερος από τη μάνα μου. Και ενώ περίμενε ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου να έχουν αντιρρήσεις, μου είπαν ότι τον βρήκαν σοβαρό και μετρημένο. «Εγώ δεν θα σε πιέσω», μου λέει ο πατέρας μου, «κάνε ό,τι νομίζεις». Το ίδιο μου έλεγε η μάνα μου και η αδερφή μου η Ασπασία. Είχα μπερδευτεί. Πήγα μαζί με την αδερφή μου σε μια γνωστή της καφετζού. Η άτιμη, σαν τη βασιλιάδου, τα βρήκε όλα. Πώς λέγομαι, πως το όνομα του πατέρα μου αρχίζει από γάμα. Πράγματι, Γιώργο τον λέγανε. Πως το όνομα της μάνας μου αρχίζει από αλφα. Όχι από αλφα, της λέω εγώ η έξυπνη. Από έψιλον αρχινάει. Εκατερίνη λέγεται. Όχι, κοπέλα μου, σωστά τα λέω. Το Εκατερίνη γράφεται με αλφα γιώτα. Δεν γράφεται με έψιλον, μου λέει η καφετζού. Ρεζίλη έγινα. Γι' αυτό σου λέω, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Τέλος πάντων, κοιτάει το μπάτο του φλιτζανιού, μετά κοιτάει εμένα. «Μην κάθεσαι ούτε στιγμή», μου λέει. «Πήγαινε, ράψε νηφικό, σου πέφτει στεφάνι καραμπινάτου». «Και από τι αρχίζει το όνομα του γαμπρού», της λέω με αγωνία. «Μια στιγμή να δω», μου λέει η καφετζού. «Από θήτα αρχίζει. Ξέρεις κανένα Θεμιστοκλή, Θανάση, Θόδωρο». «Πάμε», μου λέει η αδερφή μου. «Αφού το λέει το φλιτζάνι, θα τον πάρεις». Μετά από χρόνια μου αποκάλυψε ότι η καφετζού ήταν μιλημένη να πει το Θόδωρος για να γίνει ο γάμος. Έτσι παντρεύτηκε τον Κρυφθόδωρο, ο οποίος, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, έκανε υπέρβαση μεγαλύτερη από την κυρία Άννα, γιατί παντρεύτηκε κάποια που δεν ήταν πόντια, κάτι που δεν του το συγχώρεσαν ποτέ οι συγγενείς του, και κόρη δεξιού, κάτι που δεν του το συγχώρεσαν ποτέ οι ομοειδεάτες του. Ο γάμος ήταν απλός και ταπεινός, πολύ ταπεινός όμως. Το νηφικό ήταν δανεικό, τα κουφέτα μέσα σε χαρτοπετσέτες, ο μήνας του μέλητος ήταν μια βόλτα στην Πάτρα για μια ώρα. Πάλι καλά που ο αδελφός του παππού, ο θείος Μίτσος, είχε ψισταριά και το τραπέζι του γάμου ήταν κάπως πλούσιο. Εκεί βρέθηκαν πόντιοι και ρουμελιώτες και προσπάθησαν να συνεννοηθούν, να ευχηθούν και να χορέψουν. Ευτυχώς υπήρχε και ένα jukebox που είχε λαϊκά, δημοτικά, μέχρι και μοντέρνα και έτσι, μαζί με τη συζυγική, έγινε και μια πολιτισμική ένωση. Μετά το γλέντι, την πήρε και την πήγε στο σπίτι του στις Παράγκες, μια γειτονιά προσφύγων λίγο πιο έξω από την Πάτρα, πίσω από το εργοστάσιο χαρτοποιίας του Ευάγγελου Λαδόπουλου. Εκεί ο Λαδόπουλος είχε δώσει στους εργάτες του φτηνά οικόπεδα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργάτες, για να μην πω όλοι, ήταν πρόσφυγες
που είχαν εγκατασταθεί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Έφτιαξαν παράγκες, εξού και το όνομα. Ο Λαδόπουλος μεσολάβησε να μπει φως, νερό, τηλέφωνο και πήρε τους πιο νέους για εργάτες. Πρόσεξε τώρα. Αν αργούσαν έστω και ένα λεπτό να πάνε στη δουλειά, τους κρατούσε ένα ολόκληρο μεροκάματο. Αν όμως όλη τη βδομάδα χτύπαγαν κάρτα μισή ώρα νωρίτερα, το Σάββατο που έκανε τις πληρωμές, τους έβαζε ένα μεροκάματο επιπλέον. Πέντε σπίτια έκτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πέντε σπίτια έκτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγα σήμα σοκούνι δεν θα παλαλούμε. Πρόσφυγα σήμα σοκούνι δεν θα παλαλούμε. Πατρίδα μάρα έβωσε αμόν καταραμένος. Πατρίδα μάρα έβωσε αμόν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Καθόλου δεν της άρεσε της κυρίας Άννας Παυριανού το όνομα της γειτονιάς. Παράγκες, ακού παράγκες. Να σε ρωτάνε που μένεις και να λες τις παράγκες. Η γειτονιά να δεις. Ένα γούπατο με 10 σπίτια δεξιά και 10 αριστερά. Μύριζε παστούρμα και λιβάνι. Από μέσα από τα σπίτια άκουγα τουρκικά τραγούδια. Ο δρόμος ήταν γεμάτος βρωμόνερα. Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν πως όλοι μίλαγαν ποντιακά. Δε φτάς, που σημαίνει τι κάνεις. Τη γυναίκα τη λέγανε γαρί. Τα ψάρια χαψία. Το γιαούρτι τσοκαλίκ. Το αγόρι το λέγανε αγούρ. Και συνέχεια μεταξύ τους τεμέτερων και τεμέτερων. Όταν φτάσαμε δεν υπήρχε ψυχή στον δρόμο. Είχανε κλειστεί μέσα στα σπίτια τους και κοιτάζαν από τις γρίλες. Βλέπεις, τον θέλανε πολλές τον Κυρθόδωρο και είχαν σκάσει που παντρεύτηκε εμένα. Μόνο η γειτόνισά μου γεστημανή, η γεύση όπως την έλεγα για συντομία, μόνο αυτή με καλοδέχτηκε και γίναμε φίλες από την πρώτη στιγμή. Είχε παντρευτεί έναν αστυνομικό, τον Χρήστο. Λοιπόν, η μότη ήταν Παπανδρέου και ο Κυρθόδωρος του έκανε πλάκα. Πώς εσύ ένας Παπανδρέου κάνεις παρέα με έναν κομμουνιστή? Φτάνουμε στο σπίτι, ανοίγει ο Κυρθόδωρος, κάνω να μπω και τι να δω. Πίσω από την πόρτα ένα σαπούνι με καρφίτσες πάνω του και τρίχες. Μην τα πηγαίνεις, είναι μάγια, του λέω. Αλλά αυτός του είχε δώσει μια κλωτσιά και είχαν χωθεί κάτω από το κρεβάτι. Τι μαλακίες είναι αυτές, μου λέει νευριασμένος. Που θες να ξέρω, του λέω ταραγμένη. Και έτσι όπως ήμουν αντιμένη με το καλό μου φόρεμα, σκύβω κάτω από το κρεβάτι και με ένα φαράσι τα μάζεψα και τα πέταξα στο σκουπίδι. Πέσαμε μετά να κοιμηθούμε. Μα δυστυχώς τα μάγια είχαν πιάσει. Ένα χρόνο μετά, όταν γέννησα το πρώτο μου παιδί, έζησε 40 μέρες. Ίσα που προλάβαμε να του κάνουμε αεροβάπτιση. Το βγάλαμε Κωστάκι, έτσι έλεγαν τον αδερφό του Κυρθόδωρου που τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Ήταν σαλταδόρος. Ανέβαινε πάνω στα γερμανικά καμιόνια και άρπαζε τα καρβέλια με το ψωμί. Τον είδαν μια μέρα και τον σκότωσαν επί τόπου. Αλλά και ο Κυρθόδωρος, μερικά χρόνια αργότερα, έβγαλε στα πόδια του που είχαν κλωτσίσει τα μάγια μια αρρώστια στις φλέβες που λέγεται θρομβοφλεβίτιδα.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Επιμεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον, η μήκος 412 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 4. Και τώρα φίλοι μας, θα ακούσετε το τακτικό μας πρόγραμμα με δίσκους στην τύχη. Από την επόμενη μέρα ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας ανάμεσα στην Κυράννα και στη γειτονιά. Για να τους μπει στο μάτι έπρεπε να είναι τέλεια σε όλα. Τέλεια σύζυγος, τέλεια μάνα, τέλεια νοικοκυρά. Τα σεντόνια της ήταν πιο άσπρα και από το χιόνι. Τα ταψιά και τις κατσαρόλες, όταν τα έτριβε με το σύρμα και τα έβαζε στον ήλιο, νόμιζες πως ήταν σαν καθρέφτης. Τίναζε τις κουρελούδες με μανία. Έπλαινε τα χαλιά στο χέρι. Πάνω από γκαζιέρες και φουφούδες μαγείρευε φαγητά. Οι λαμαρίνες με τα κουλούρια και τους κουραμπιέδες πήγαιναν και έρχονταν στο φούρνο της γειτονιάς. Και όταν τελείωνε από τις δουλειές, πεταγόταν και δίπλα στη γεύση για να φτιάξουν τα μαλλιά τους ή τα νύχια τους. 2 χρόνια μετά το γάμο γεννήθηκε η μεγάλη μου αδελφή, η Χρυσάνθη. 1 χρόνο μετά γεννήθηκα εγώ και 10 χρόνια αργότερα η μικρή μας, το στερνοπούλι μας, η Κωνσταντίνα. Οι ευθύνες της Κυράννας αυξήθηκαν επί 3. Μέχρι να μεγαλώσουμε λίγο, της βγήκε η πίστη. Να μας πλύνει, να μας ντύσει, να μας ταΐσει. Άρχισε και έχανε την μπάλα. Μια φορά αφηρημένη έδωσε αντί για σιρόπι του βήχα ιόδιο στην αδελφή μου τη Χρυσάνθη και παραλίγο να τη χάσουμε. Μια άλλη φορά ξέχασε να βγάλει το μπαγκάλι από το δωμάτιο και είχαμε όλοι τα βλιαστεί από τις αναθυμιάσεις. Ευτυχώς κάποια στιγμή συνήλθε, σηκώθηκε παραπατώντας, άνοιξε τα παράθυρα και μπήκε οξυγόνο. Κάθε Σάββατο βράδυ μας έκανε μπάνιο, φόραγα τις πιζάμες μου, ξάπλωνα στο κρεβάτι και ερχόταν δίπλα μου, καθόταν και μου έλεγε ένα περίεργο παραμύθι για ένα παιδί που ξερίζωσε την καρδιά της μάνας του. Το θυμόμουν αυτό το παραμύθι και χρόνια αργότερα το έκανα τραγούδι. Ένας μονάχο γιος, ένα όμορφο αγόρι, αγάπησο τρελός μιας μάγισσας την κόρη. Της λέει μαγεμένος, παλεύω με θεριά γιατί είμαι ερωτευμένος. Αν το σώμα αγαπάς, του λέει τότε εκείνη, στη μάνα σου να πας που μόνη έχει μείνει. Κι αν φέρει στην καρδιά να φάνε τα σκυλιά, μπορεί κάποια βραδιά να πάρει τα φιλιά μου. Κι ακούγεται μετά στη μέση της ερήμου η μάνα.
χρυσές, παιδί μου. Πρωταγωνιστούν ο Βίρον Πάλης στο ρόλο του Ορέστη Λαμπύρη, η Αφροδίτη Γρηγοριάδου στο ρόλο της Τζοβάνα. Ναι. Ο κύριος Λαμπύρης. Ναι. Σας έστειλα μια τούρτα για τα γενέθλιά σας απόψε. Ναι. Μην την αγγίξετε. Μπορεί να πεθάνετε. Γράς. Γράς. Όμως τα περισσότερα λάθη τα έκανε στο αλάτι. Άκουγε από ένα τρανζιστοράκι τα ραδιοφωνικά σύριαλ της εποχής, ξεχνιόταν και έβαζε δύο φορές αλάτι. Με αποτέλεσμα το φαγητό να είναι λύσα. Κατά τα άλλα, είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν το παράδειγμα του καλού συζύγου και οικογενειάρχη. Ο χρυσοκουβαλητής, όπως τον έλεγε η μάνα μου. Της τα έφερνε όλα στα χέρια. Της κουβαλούσε καφάσια με φρούτα. Ψάρια που σπαρταράγανε ακόμα. Φρέσκα κρέατα από το διπλανό σφαγείο. Το καλύτερο λάδι από το Αίγιον. Ακόμα και το μισθό του της τον έδινε στο χέρι και αυτή του έβγαζε ένα μικρό χαρτζιλίκι. Η Χρυσάνθη άρχισε να την βοηθάει στις δουλειές. Εγώ έπαιρνα 10 λετόνους στο σχολείο. Η Ντίνα, που ήταν τσαχπίνα, μας ξετρέλαινε με τους χορούς και τα τραγούδια της. Τι άλλο θέλαμε? Είχαμε τόσο πολύ αγάπη και ζητούσαμε τόσο λίγα από τη ζωή που ενώ είμαστε φτωχοί δεν το καταλαβαίναμε. Τι λέω, νομίζαμε ότι είμαστε πλούσιοι. Μια μέρα ξύπνησα και την είδα να φτιάχνει χαρμάνι με τσιμέντο, να το κουβαλάει με τον τενεκέ σε μια σκαλοσιά και να το δίνει στον πατέρα μου που είχε αρχίσει να χτίζει με τούβλα έναν τοίχο. Μέσα σε 3 μήνες είχαν χτίσει ένα καινούριο όροφο πάνω στο παλιό μας σπίτι και φώναξαν μαστόρους μόνο όταν επρόκειτο να ρίξουν την πλάκα. Όλα τα άλλα τα είχαν φτιάξει μόνοι τους. Τότε ήταν που ο πατέρας μου γύρισε και μου είπε: «Παιδί μου, στη ζωή σου, ό,τι δεν μπορείς να αποκτήσεις με τα χρήματα, να το φτιάχνεις με τα χέρια σου». Και μου έδειξε το καινούργιο μας σπίτι. Η μάνα μου τότε το άκουσε και δεν άντεξε. «Επίσης, μην ξεχάσεις, παιδί μου, να παντρευτείς ένα κορόιδο σαν την κυρά Άννα για να σου φτιάχνει λάσπη και να σου βαλάει τούβλα». Μαζί με όλα αυτά, για να μην έχει καυγάδες με τον Κυρθόδωρο, άλλαξε και πολιτικές πεπιθήσεις. Δεν έγινα και θανατικιά κομμουνίστρια. Δεν ψήφιζα. Γιατί κατάλαβα πως οι αριστεροί αγωνίζονται για το σωστό και το δίκαιο. Και αφού ο άντρας μου πιστεύει σε αυτή την ιδεολογία, εγώ θα τον υποστηρίξω. Το σπίτι είναι καράβι. Δεν μπορεί να λέει ο ένας να πάμε με την Πρίμνη και ο άλλος να πάμε με την Πλώρη. Θέλει συντονισμό. Είναι ο άντρας μου σύντροφος, θα γίνω κι εγώ συντρόφισσα. Μουσική.
τα γλέντια μας κάθε Πάσχα με τους παππούδες, τους θείους, τις θείες, τα ξαντέλφια και τους Παπανδρέου από δίπλα, ακόμα τα θυμούνται όσοι έχουν επιζήσει. Θυμάμαι την Κυράννα με κατακόκκινα μάγουλα από το κρασί να χτυπάει παλαμάκια και να λέει: «Όπα, όπα, όπα! Σηκωθείτε βρε και ρίξτε καμιά γυροβολιά να κυκλοφορήσει το αίμα σας. Τι κάθεστε εκεί σαν ψοφίμια και με κοιτάτε σαν ζωντόβολα? Ζωή δεν έχετε μέσα σας. Να ήταν τα νιάτα δυο φορές! Όπα, όπα, όπα!» Και μετά σφύριζε καλύτερα από τσοπάνους. Σιγά σιγά με την οικοκυροσύνη της και την καλή της στην καρδιά, κατόρθωσε όχι να τη συμπαθήσουν οι ξινοί πρόσφυγες της γειτονιάς, αλλά τουλάχιστον να σταματήσουν να τη σαμποτάρουν. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνον δια την χώραν. Είχε δημιουργήσει τον κίνδυνον να αλωθεί η χώρα κάποια στιγμή της πορείας της προς τα εμπρός από τον κομμουνισμό. Και ξαφνικά μια μέρα, την ώρα που ήμασταν στο σχολείο, μας μάζεψε ο διευθυντής του σχολείου και μας είπε ότι έγινε επανάσταση, κάτι σαν την επανάσταση του 21. Οι κομμουνιστές είχαν σχέδιο να καταστρέψουν την Ελλάδα, αλλά ευτυχώς ο στρατός τους πρόλαβε και η Ελλάδα θα ζήσει από εδώ και μπρος μέρες δόξης. Μας είπε να πάμε ήσυχα-ήσυχα σπίτια μας. Έφτασα σπίτι, το τρανζίστορ έπαιζε εμβατήρια, η μάνα μου έκλαιγε. Τι έκλαιγε δηλαδή, σπάριζε στο κλάμα. Δίπλα της η γεύση την παρηγορούσε. «Μην κάνεις έτσι, θα μιλήσει ο Χρήστος στους ανωτέρους του». Μέχρι το βράδυ που ήρθε ο κύριος Χρήστος, η μάνα μου χτυπιόταν, ο πατέρας μου είχε ετοιμάσει ένα βαλιτσάκι με λίγα ρούχα και εγώ και η Χρυσάνθη είχαμε κουλουριαστεί σε μια γωνιά και περιμέναμε να έρθουν να τους συλλάβουν. Τελικά τον έσωσα εγώ, με έναν αναπάντεχο τρόπο που θα σας το πω κάποια άλλη στιγμή. Το βασικό όμως ήταν ότι προς το παρόν δεν κινδύνευε. Ο κύριος Χρήστος είπε για άλλη μια φορά τη γνωστή φράση «εγγυώμαι εγώ» και πήρε πάνω του την ευθύνη. Και ενώ περιμέναμε τα χειρότερα, την περίοδο της Χούντας όχι μόνο δεν μας ενόχλησε κανείς, αλλά με την εργατικότητα της Κυράννας βγάλαμε και πολλά λεφτά. Μπορεί ο άντρας μου να τη γλίτωσε και να μην πήγε εξορία, όμως κάθε τόσο τον καλούσαν στο τμήμα για υπόθεσή του και του έκαναν συστάσεις. Ο κουμπάρος μας ο Κουλουμπής ήταν στέλεχος του ΚΚ. Ήθελαν να μάθουν αν είχε μυστικές επαφές μαζί του. Κάθε φορά που τον καλούσαν στο τμήμα, η καρδιά μου κτύπαγε τάκα 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 από την αγωνία. Είχε και τη θρομβοφλεβίτιδα. Φοβόμουν μην πάθει καμιά καρδιακή προσβολή. Του λέω: «Δωδωράκι», έτσι τον έλεγα όταν είμαστε μεταξύ μας. «Δωδωράκι», του λέω, «πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά. Μπορεί να πάθεις τίποτα και να μείνω χείρα». «Ναι», μου λέει, «αλλά θα πάρω μειωμένη σύνταξη. Τι θα τρώνε?» «Καλύτερα πεινασμένη και ζωντανή», του λέω, και του έφαγα τα αυτιά μέχρι που έκανε τα χαρτιά του και έβγαλε μειωμένη αναπηρική σύνταξη. Όμως δεν μπορούσε να κάθεται. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ της μόδας να έχουν τα αντρικά παπούτσια μια πατηλέτα στο πάνω μέρος που τη ράβανε στο χέρι. Πήγε λοιπόν και βρήκε ένα μακρινό συγγενή του, τον Παυλίδη, που έφτιαχνε παπούτσια. Πήρε μια μεγάλη παραγγελία και στορθήκαμε όλη η οικογένεια στη δουλειά. Μας έδινε 5 δραχμές στο ζευγάρι. Ράψαμε 1000 ζευγάρι. Αρχίζαμε το πρωί και σταματούσαμε αργά το βράδυ. Από τα χέρια μας έτρεχαν αίματα, αλλά άξιζε το κόπο.
Μέσα σε ένα χρόνο βγάλαμε πολλά λεφτά. Αγοράσαμε ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, βάλαμε τηλέφωνο και θερμοσύφωνα. Στη Χρυσάντη που της άρεσε να κτενίζει, φτιάξαμε κομμωτήριο. Στο Γιώργο πήραμε το λιγκουαφόν για να μάθει αγγλικά. Στην Τίνα πήραμε καινούργια ρούχα και παιχνίδια. Εγώ πήρα επιτέλους ένα παλτό αστρακάμ που είχα βάλει στο μάτι. Ο Θοδωράκης αγόρασε καινούργιο κουστούμι και παλτό. Αλλά το πιο σπουδαίο ήταν ότι πήραμε τηλεόραση Ουράνια. Εκεί είδαμε ειδήσεις, τον άγνωστο πόλεμο, τη Μαρία Ελιφέρη, το Χριστός ξανασταυρώνεται, μέχρι και την προσγείωση στο φεγγάρι. Καθόμουν και το έβλεπα και έλεγα από μέσα μου, πώς εγώ, η μικρή Ανούλα, που έβλεπα το φεγγάρι στη σκαλούλα και νόμιζα πως ήταν κεφαλοτήρι, έφτασα να βλέπω στην τηλεόραση τους αστροναύτες να περπατάνε πάνω του. Οι αστροναύτες περπατούσαν στο φεγγάρι, όμως στον πλανήτη Γη, στη γειτονιά Παράγκες, οι καλοί μας γείτονες άρχισαν τα κουτσομπολιά. Πού βρήκε ξαφνικά τόσα λεφτά ο Παυριανός? Πώς έχει ξαφνικά τόση άνεση? Και επειδή ο πατέρας μου μετά τη συνταξιοδότηση σταμάτησε τα συνδικαλιστικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πήρε από το Λαδόπουλο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισαν να ακούγονται φήμες ότι η κυρά Άννα, αυτός ο βράχος της ηθικής, τα είχε φτιάξει με τον Παυλίδη που είχε τα παπούτσια. Πρώτη φορά τους είδα έτσι και τους δύο. Είχαν αηδιάσει από το φθόνο και την κακία του κόσμου. Κλείστηκαν στην κρεβατοκάμαρα και μίλαγαν με τις ώρες. Η μάνα μου ήταν εκείνη την εποχή 40 χρονών και ο πατέρας μου 50. Κι όμως, πήραν την απόφαση να φύγουν από την Πάτρα. Σε χρόνο ρεκόρ πούλησαν το σπίτι, μάζεψαν τα πράγματα και 22 Σεπτεμβρίου 1971, στριμωγμένοι σε ένα γαλάζιο φορτηγό, φτάσαμε στην Αθήνα. Επειδή έπρεπε να πάμε στον Ημιτό, στο σπίτι που είχε νοικιάσει ο πατέρας μου, περάσαμε μπροστά από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου, ένα μεγάλο πλήθος συνόδευε ένα φέρετρο, κατευθυνόταν προς το πρώτο νεκροταφείο και τραγουδούσε στο περιγυάλι το κρυφό. Ήταν η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη. Η Κυράννα έκανε το σταυρό της. Ωραία μας υποδέχεται η Αθήνα με μια κηδεία. Αχ, τι να κάνουμε. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Για να δούμε πώς θα είναι η ζωή μας εδώ, είπε, ενώ το φορτηγό έστριβε στη Βουλιαγμένης. Drinking rum and Coca-Cola, go down to Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Στην Αθήνα βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο της Coca-Cola που ήταν κοντά στο σπίτι μας. Δούλευε στην επιλογή των μπουκαλιών. Τα γυάλινα μπουκάλια της Coca-Cola που είχαν χρησιμοποιηθεί τα μάζευαν και τα πέρναγαν μπροστά από ένα μεγενθητικό φακό. Εκεί στεκόταν η Κυράννα και έβλεπε μήπως είχαν μέσα κάτι, σκουπίδια από τσίγαρα, χώματα, μήπως είχαν σπάσει ή ραγίσει, οτιδήποτε τέλος πάντων τα έκανε ακατάλληλα για χρήση. Τα έβγαζε στην άκρη και τα υπόλοιπα πήγαιναν για πλύσιμο και ξαναγέμισμα. Ήταν μια κουραστική δουλειά γιατί έπρεπε να είναι όρθια όλο το 8ωρο και έπρεπε να προσέχει συνεχώς τα μπουκάλια που πέναγαν από μπροστά της. Τα λεφτά ήταν καλά, αλλά αν σου ξέφευγε κανένα μπουκάλι, σε απέλυαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έτσι έγινε και με τη μάνα μου. Κάποια στιγμή, μετά από ένα χρόνο εργασίας, δεν είδε ένα μπουκάλι που είχε στάχτη στον πάτο του. Το πρόσεξε όμως ο προϊστάμενος
και την απέλυσαν με συνοπτικές διαδικασίες. Έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο του Νίκου Πάλι, που έφτιαχνε τετράδια και άλλα είδη, για το κατάστημα στην οδό Ερμού. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικές και σε σύντομο διάστημα η Κυράννα, δουλευταρού και ενθουσιώδης όπως ήταν, έκανε φιλίες, πήγαινε επισκέψεις, καλούσε στο σπίτι για καφέ. Καθόταν και έβλεπε στην τηλεόραση με θρησκευτική προσήλωση τη σύγχρονη Εύα με την Έλλη Ευαγγελίδου, μια εκπομπή για τις γυναίκες. Άρχισε να περιποιείται τον εαυτό της, μάθαινε καινούργιες συνταγές, δινόταν πιο μοντέρνα, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα, ένιωσε για πρώτη φορά ελεύθερη, μακριά από την κλειστή κοινωνία της γειτονιάς, μακριά από το κτσομπολιό και την κατάκριση. Μόνο όποιος έχει γνωρίσει τη μιζέρια της επαρχίας μπορεί να καταλάβει τη χαρά και τον ενθουσιασμό της. Είχε απαλλαγεί από το κακό μάτι της γειτονιάς. Ήταν νέα, οικονομικά ανεξάρτητη, εμείς είχαμε μεγαλώσει, τι άλλο ήθελε. Εμένα πάλι η αγαπημένη μου σειρά ήταν το Χαμένη στο Διάστημα. Και για να πούμε την αλήθεια, έτσι ένιωθα εδώ στην Αθήνα. Χαμένο στο διάστημα. Στην Πάτρα ήμουν κλεισμένος στο σπίτι, ήμουν αριστούχος στο σχολείο, ήμουν παιδί του κατηχητικού, διάβαζα συνέχεια βιβλία, ήμουν ένα καθαρόαιμο σπασικλάκι. Προσπαθούσα να μάθω όσο μπορούσα περισσότερα γράμματα, γιατί είχα καταλάβει ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγω και να ξεχωρίσω. Όμως έξω από το σπίτι δεν έβγαινα εύκολα. Είχα πάει μόνο 2 φορές στο θέατρο και μερικές φορές στον κινηματογράφο. Εδώ στην Αθήνα όμως, σε κάθε γωνιά ανακάλυπτα ένα σινεμά, ένα θέατρο, μια μπουάτ. Η μοναδική διέξοδος από τον ασφικτικό κλειό της Χούντας ήταν η καλλιτεχνία. Παντού έβλεπα νέους σαν και εμένα να μιλούν με πάθος για ένα τραγούδι που είχαν ακούσει, για μια παράσταση που είδαν, για ένα βιβλίο που είχαν διαβάσει. Υπήρχε μια άμυλα, ένας ανταγωνισμός να τα μάθουμε όλα, να τα δούμε όλα, να τα ακούσουμε όλα. Άρχισα να βγαίνω τα βράδια, όχι μόνο για καλλιτεχνικούς, αλλά και για ερωτικούς λόγους. Είχα αντιληφθεί πως το καλύτερο μέρος για γνωριμίες ήταν σε αυτά τα μέρη. Και έχει συμβεί πολλές φορές μια φλογερή κουβέντα για μια ταινία ή για ένα βιβλίο να καταλήξει στο τέλος σε φλογερές αγκαλιές και φιλιά. Την πρώτη μου παράσταση στην Αθήνα την είδα μαζί με την Κυράννα. Είχαμε πάει στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία στο Παγκράτη και περνώντας από το άλσος Παγκρατίου είδαμε φώτα και μια επιγραφή «Ελεύθερο θέατρο και εσύ χτενίζεσαι». Επιθεώρηση. Κόψαμε εισιτήρια και μπήκαμε μέσα. Μετά από λίγο άρχισε η παράσταση. Επί 2 ώρες γελάγαμε, χειροκροτάγαμε. Κάποια στιγμή η Κυράννα πάνω στο κέφι έριξε και ένα από τα θρυλικά της σφυρίγματα και αντιλάλησε το θέατρο. Πρώτη φορά την έβλεπα τόσο κεφάτη και χαρούμενη. Ήταν για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη να τη βλέπω να κακαρίζει έτσι. Η μάνα μου ήταν drama queen. Δεν γελούσε συχνά, είχε πάντα μια ενοχή με το γέλιο. Όταν γελούσε, μετά από λίγο σταματούσε, έκανε το σταυρό της και έλεγε «Μπα σε καλό μου», για να μην της βγει ξινό το γέλιο. Εγώ πάλι είδα μόνος μου την Αρώνη στο Εθνικό, την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο στο μεγάλο μας τσίρκο, τη Μαριέτα Ριάλδη σε ένα υπόγειο στην Ακαδημίας,
τον Δημήτρη Χόρν στο Ριχάρδο τον Τρίτο, την Κατίνα Παξινού στη Μάνα Κουράγιο, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Μάνο Κατράκη στη Βασίλισσα Αμαλία, ενώ συνέχισα να βλέπω ανελιπώς τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου στο Άλσος Παγκρατίου. Όμως η παράσταση που θα μου μείνει για πάντα χραγμένη στο μυαλό μου ήταν αυτή που είδα λίγα χρόνια μετά, όταν πήγα για πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Ήταν οι Όρνηθες με το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κούν. Η ονειρική σκηνοθεσία του Κούν, τα υπέροχα σκηνικά και τα κοστούμια του Τσαρούχη, μα πιο πολύ η μαγική μουσική του Χατζηδάκη, με άφησαν άφωνο. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχει σβηστεί από το μυαλό μου η καταπληκτική είσοδος του χορού. Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Έκτακτος ανακοίνωσης. Εκ της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν ώψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία στελεί η Πατρί, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, έπεσε η Χούντα, ήρθαν από το εξωτερικό ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου και τα άλλα παιδιά, προκηρύχθηκαν εκλογές, άρχισαν οι συγκεντρώσεις, οι διαδηλώσεις, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Από την πρώτη στιγμή η Κυράννα έγινε θανατικιά οπαδός του Πασόκ. Έλεγε Αντρέας και έσταζε μέλι το στόμα της. Ο Αντρέας θα ανταλλάξει όλα. Ο Αντρέας θα της βγάλει τη σύνταξη. Ο Αντρέας θα μου βρει εμένα δουλειά. Ο Αντρέας έκανε τα καπί. Ο Αντρέας τους έδινε εισιτήρια για να πάνε εκδρομές. Κοντά στην Κυράννα άλλαξε και ο πατέρας μου. Όταν μάλιστα το 1983 του έδωσαν ένα δίπλωμα για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση, συγκινήθηκε και καμάρωνε ο γλυκός μου σαν γύφτικο σκερπάνι. Έγινε και κάτι άλλο που τον έκανε να ψηφίσει τον Παπανδρέου. Είχε αγοράσει ένα παράνομο οικόπεδο στη Σταμάτα και όταν ο Τρίτσης έβγαλε το σλόγγαν «Αν το δηλώσεις θα το σώσεις», πήγε και το δήλωσε, το έκανε νόμιμο και αποφάσισε να χτίσουν εκεί ένα εξοχικό. Ποιοι θα το έχτιζαν? Μα φυσικά αυτός και η Κυράννα. Όταν της το είπε, έγινε έξω φρενών. Με φάγανε τα σπίτια σου, Θοδωράκη, του λέω. Δεν θα ζήσω λίγο κι εγώ σαν άνθρωπος. Δεν θα ησυχάσω ποτέ. Μια ζωή με το μυστρί στο χέρι θα γυρίζω, σαν τον Πατακό. Θα δεις, γυναικούλα μου, μου έλεγε. Θα φτιάξουμε το εξοχικό μας και τα καλοκαίρια θα κοιμόμαστε κάτω από το Πεύκο. Μου άρχισε τις γαλιφιές. Αφού θα κοιμόμαστε κάτω από το Πεύκο, τι τα θες τα σπίτια καημένε? Θα στρώνουμε μια κουρελού και θα είμαστε εντάξει. Αυτά έλεγα με το στόμα, αλλά τα Σαββατοκύριακα που δεν δούλευα στην Coca-Cola, ανεβαίναμε πάνω και αρχίσαμε πάλι τις λάσπες και τα τσιμέντα.
Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Αλλά για να πω και του στραβού το δίκιο. Όταν ρίξαμε τα θεμέλια και φτιάξαμε ένα δωματιάκι, ήταν απόλαυση να ξυπνάω το πρωί με τα πουλιά, να φτιάχνω το καφεδάκι μου και να το πίνω κάτω από τον Μπεύκο. Και όταν αργότερα οργανωθήκαμε, το τι γλέντια κάναμε, τι αρνιά σουβλήσαμε, τι χορούς ρίξαμε, οι γείτονες ακόμα τα θυμούνται. Έτσι, παρόλη την κούραση και τις δυσκολίες, η Κυράννα πέρασε 10 χρόνια που θα μπορούσε να τα πει, αν όχι ευτυχισμένα, πάντως ξέγνιαστα. Στο μεταξύ οι αδελφές μου είχαν παντρευτεί, είχαν κάνει οικογένεια και παιδιά και είχαν φύγει από το πατρικό. Κι εγώ, μόλις πέρασα στην Πάντιο, έφυγα από το σπίτι και νίκιασα ένα σαράβαλο στο Κουκάκι που έμενα μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκι. Το λέγαμε το Σαράι, αλλά περισσότερο έμοιαζε με παράγκα του Καραγκιόζη παρά με Σαράι. Το νίκιο όμως ήταν πάμφθινο και ήταν πολύ κοντά στην Πάντιο. Πάντα όμως ξαναγύριζα στο πατρικό μου, ιδίως τις Κυριακές, για να φάω με τους γονείς μου, για να πάρω τάπερ με φαγητό, πλημμένα ρούχα και πολλές φορές οικονομική ενίσχυση. Η Κυράννα έμενε τώρα μόνο με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρχίσει να μην βλέπει καλά. Κάθε επίσκεψή μου ήταν τόσο αστεία. Είχε τους ίδιους διαλόγους και τις ίδιες κινήσεις, σαν να ήταν η μια επανάληψη της προηγούμενης. Με το που χτύπαγα το κουδούνι και μου άνοιγε, το καλωσόρισμα ήταν πάντα το ίδιο. Όλη τη βδομάδα ένα τηλέφωνο δεν πήρες. Να δεις τι κάνει αυτή η μάνα. Ζει, πέθανε. Αν δεν σε έπαιρνα εγώ για να σου πω ότι έχω φτιάξει παστίτσιο, δεν θα ερχόσουν. Τέλος πάντων, αφού βρήκες το δρόμο και είσαι καλά, δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Πήγαινα να μπω μέσα στο σπίτι και έβαζε τις φωνές. Μη πατάς εκεί, έχω σφουγγαρίσει. Και πώς θα πάω στην κουζίνα, πετώντας το κερατό μου μέσα? Πάμε στο σαλόνι μέχρι να στεγνώξει. Κάτσε, τι στέκεσαι όρθιο σαν μπελαργός? Πώς είναι ο Κυρθόδωρος? Τα μάτια του είναι χάλια, ίσα που βλέπει. Τον πήγα στην πλατεία, δεν ήθελε να πάει με τίποτα. Έβγα, Χριστιανέ μου, λίγο να σε δουν οι φίλοι σου, του λέω. Είδα και έπαθα για να τον πείσω. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα αυτά. Πες μου, τα τάπερ τα έφερες? Δεν τα έφερα. Δεν το έχω φάει ακόμα όλο το γιουβέτσι. Δεν σου άρεσε? Πες μου, δεν σου άρεσε το γιουβέτσι? Έτσι και έτσι. Τώρα κάνουμε και πλάκα? Καλά. Λαγό στη φτέρη έτρωγε, κακό της κεφαλής του. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ το κορόιδο φταίω, που κάθομαι και μαγειρεύω. Έπρεπε να ήταν καμιά άλλη να σε αφήσει νηστικό. Να δω τι θα κάνεις άμα πεθάνω. Το να δω τι θα κάνεις άμα πεθάνω, το είχε πρόχειρο σε κάθε ευκαιρία. Όταν μου έπλαινε τα ρούχα, όταν μου έδινε τάπερ με φαγητό, όταν με χαρτζηλίκωνε, πάντοτε μου έλεγε: πάρε αυτά και να δω τι θα κάνεις άμα πεθάνω. Το επόμενο θέμα ήταν αν πήρε τα χαπάκια της. Τα πήρα. Και που τα πήρα, τι κατάλαβα? Να πάνε στο διάρο και τα χαπάκια και τα σκονάκια. Σιγά την προκοπή που είδα. Μη σου πω ότι ήμουν καλύτερα πριν τα πάρω. Αλλά άσε με μένα. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Για πες κανένα νέο εσύ που γυρνάς έξω και βλέπεις ανθρώπους. Εγώ εδώ μέσα με το χαζοκούτι, όλο τα ίδια και τα ίδια. Άκουσες τίποτα για τις συντάξεις? Οι συντάξεις ήταν το τρίτο θέμα και έπρεπε να το περάσω στα γρήγορα, γιατί άναβε και κόρωνε, τα μάτια της πετάγονταν έξω και άρχιζε να φωνάζει σαν να απευθυνόταν σε έναν αόρατο υπουργό ή πολλές φορές και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Γιατί βρε κυρία μου κόβεις τη σύνταξη? Αυτά τα λεφτά τα δικαιούμαι. Τα έχω δουλέψει, δεν τα έκλεψα από πουθενά. Μου τα κρατήσαν από το μισθό μου. Πώς έρχεσαι εσύ τώρα και μου λες: Παυριανού, τα φάγαμε τα λεφτά, το ταμείο είναι μείον, πρέπει να κόψουμε τη σύνταξή σου. Να κόψεις από το δικό σου μισθό, βρε κερατά, όχι από τη σύνταξη του Κοσμάκη. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Εμείς φταίμε που τους βγάζουμε. Έπρεπε πριν τις εκλογές να τους πιάνουμε και να τους λέμε: υπόγραψε εδώ ότι δεν θα κόψεις τη σύνταξη για να σε ψηφίσω. Ίδρωνα να την ηρεμήσω. Το πιο δραστήριο ρυθμιστικό
ήταν όταν της έλεγα να μην φωνάζει γιατί μας ακούνε οι διπλανοί. «Πώς να μην φωνάζω που με πνίγει το δίκιο?» μου έλεγε, αλλά ήδη είχε χαμηλώσει τη φωνή της και πέρναγε σε ένα άλλο καυτό θέμα. «Και καλά εγώ, μια ψευτοσυνταξούλα την έχω βγάλει κουτσίστραβη. Με αυτήν θα πορευτώ. Εσύ όμως τι κάνεις? Έχεις μαζέψει τίποτε ένσημα ή θα μείνεις στην ψάθα? Δεν έχεις και έναν άνθρωπο, ένα σύντροφο να σου συμπαρασταθεί? Ή μήπως έχεις και μου το κρύβεις?» «Τι να έχω?» «Κάποια σχέση, ένα σύνδεσμο, κάτι.» «Όχι, μανούλα, δεν έχω ούτε σύνδεσμο, ούτε στιθόδεσμο.» «Μην κοροϊδεύεις, γιατί θα φας καμιά μπουφλά και θα δεις τον ουρανό σφοντήλι.» «Η αλήθεια είναι πως έχω φάει πολύ ξύλο από την κυράννα. Παρόλο που ήμουν ήσυχο παιδί και άριστος μαθητής, με έδερνε αλίπητα για γελία πράγματα. Επειδή δεν έπλυνα τα χέρια μου, επειδή λέρωσα τα ρούχα μου, επειδή έφαγα ένα κόκκινο αυγό πριν την Ανάσταση, τέτοια πράγματα. Με έδερνε με μια σαγιονάρα τόσο δυνατά που πάνω στο σώμα μου έμεναν σημάδια η μάρκα της σαγιονάρας και το νούμερό της. Πάντα σε αυτές τις επισκέψεις υπήρχε η απειλή του ξύλου. Θα σου στράψω κανένα χαστούκι. Οι άλλες φορές όταν ήθελε να κόψει μια κουβέντα. Σταμάτα αυτές τις αηδίες, γιατί θα σου έρθει καμιά ανάποδη. Καθόμουν λίγο ακόμα, καπνίζαμε ένα τσιγάρο, μετά πήγαινε και έβαζε κολόνια. «Αν με δει ο πατέρας ότι καπνίζω, θα με σκοτώσει», έλεγε με ψεύτικο φόβο και εξαφάνιζε τα αποτσίγαρα. «Μα αφού ο μπαμπάς δεν βλέπει?» «Ναι, αλλά έχει μια μύτη. Ο Θεός να σε φυλάει. Όλα τα μυρίζει. Γιατί νομίζεις βάζω την κολόνια?» Πάντα όταν ετοίμαζε τα τάπερ με το φαγητό, έλεγε τις ίδιες κουβέντες. «Νομίζω ότι μου πέτυχε, αλλά και να μην πέτυχε, σε μια ώρα πείνας, τι θα κάνεις, θα το φας. Τα έχω φτιάξει με αγάπη. Τα ρούχα τα έπλυνα και τα έχω στη σακούλα τακτοποιημένα. Μην τα κάνεις άνω κάτω. Πάρε και αυτό το 50 να έχεις. Να δω μέχρι πότε θα αντέχω να σε υπηρετώ. Άντε τώρα στο καλό. Και όμορφα», μου έλεγε στην πόρτα πριν να φύγω. Από την άλλη όμως, ούτε για μια στιγμή δεν με παραδέχτηκε για όσα είχα πετύχει στη ζωή μου. Είχε μια άρνηση, ένα φόβο για την καλλιτεχνία. Της έλεγα να ακούσει τις εκπομπές που έκανα στο τρίτο πρόγραμμα, δεν μπορούσε να βρει το σταθμό. Συναντούσε το Χατζηδάκι και της έδινε συγχαρητήρια για μένα, δεν θυμόταν τίποτα. Με ζητούσε βουγιουκλάκι στο τηλέφωνο, νόμιζε ότι της έκανα φάρσα. Της έλεγα στίχους από τραγούδια που έχω γράψει. Με κοίταζε με καχυποψία, σαν να τους είχα κλέψει από κάποιον άλλον. Για την Άννα Παυριανού, όλα αυτά που έκανα ήταν αέρας κοπανιστός. Γι' αυτό, κάθε φορά που κάποια δουλειά μου είχε στραβώσει και με έβλεπε στεναχωρημένο, ξεσπούσε. «Αχ, μωρέ, κανείς σας δεν μου έμοιασε. Με το παραμικρό πρόβλημα αρχινάτε τα ο και τα ου. Πιάσε, μωρέ, την πέτρα και στύψ' την. Πιάσε τη ζωή από τα κέρατα. Τι περιμένεις?» Μόνο μια φορά με παραδέχτηκε, όταν άκουσε το Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει το «Να με θυμάσαι».
κοιτά στην άδεια θέση στο τραπέζι. Όταν θα ακούσεις το τραγούδι αυτό να παίζει, δακρύζεις μη λυπάσαι, να με θυμάσαι, να με θυμάσαι, γιατί σ' αγαπούσα πιο πολύ κι απ' τη δική μου τη ζωή. Στο τέλος, όταν η εκφωνήτρια είπε «Μουσική Στάμος Έμψης, στίχη Γιώργος Παυριανός», με κοίταξε με θαυμασμό και μου είπε πως είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει ακούσει. Και μετά, σαν σωστή ταυρίνα που ήταν, με ρώτησε. Έβγαλες κανένα φράγκο από αυτό το τραγούδι ή σου το πήραν τσάμπα? Τώρα που το σκέφτομαι, όλη μου η ζωή, όλες μου οι προσπάθειες να φτιάξω κάτι όμορφο, κάτι ξεχωριστό, έγιναν για να πείσω την Κυράννα πως κάτι αξίζω κι εγώ. Όμως, όσο δοτική και στοργική ήταν σαν μάνα, τόσο αρνητική και αδιάφορη ήταν για ό,τι καλλιτεχνικό έκανα. Και πάντα επαναλάμβανε την ίδια φράση. «Πρόσεχε, παιδί μου, πρόσεχε, πατάς σε μια σάπια σανίδα». Και είχε δίκιο. Πατούσα σε μια σάπια σανίδα και όταν έσπασε, βρέθηκα στο κενό. Την ίδια εποχή ο πατέρας μου άρχισε να μην βλέπει καλά και σιγά σιγά τυφλώθηκε τελείως. Πέθανε το 2003 στα χέρια της μάνας μου. Και το 2005, αφού πάλεψε χρόνια με τον καρκίνο, έφυγε και η αδελφή μου η Χρυσάνθη. Η κυρία Άννα Παυριανού, η Ανούλα από τη Σκαλούλα, έγινε Παναγία και έτρεχε από Γολγοθά σε Γολγοθά. Πήγε στην πλατεία Ημιτού και τα έβαλε με πρεζάκια για πάρτι μου. Κράταγε για ένα μήνα, μέρα και νύχτα, το χέρι του πατέρα μου, μέχρι να ξεψυχήσει. Έσκυψε να νεκροφιλήσει την κόρη της. Και μετά από όλα αυτά, στο τέλος της μέρας, είχε ακόμα το κουράγιο να πει: «Πεινάς, Τζοτζάκι, να σου φτιάξω δυο βουλάκια να φας». Μπορεί να μην έχασε το κουράγιο της η Κυράννα, αλλά το έβλεπα καθαρά πως τώρα πια που είχε μείνει μόνη της, είχε ανάγκη από την παρουσία μου και τη βοήθειά μου. Άρχισα να τη βγάζω βόλτες, να την πηγαίνω στο κομμωτήριο, στη μοδίστρα, για να κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ, ιατρικές εξετάσεις. Παράτησα όλες μου τις δουλειές και τις αφοσιώθηκα. Για 7 χρόνια που ήμουν κοντά της, προσπάθησα με την αγάπη που της έδωσα να σβήσω τύψεις και ενοχές, να διορθώσω τα λάθη του παρελθόντος. Καθάριζα το σπίτι, της μαγείρευα, της έδινα τα φάρμακά της, την έβαζα στο κρεβάτι να κοιμηθεί. Τα δεχόταν όλα αυτά με έκπληξη, αλλά και με κρυφό καμάρι. Ιδίως όταν βγαίναμε βόλτα, με κρατούσε καμαρωτή αγκαζέ και όταν συναντούσε φίλες της, με παρουσίαζε με τα καλύτερα λόγια. Όμως κακά τα ψέματα, η Άνια είχε αρχίσει να της τρώει το μυαλό. Μπαίνω μια μέρα στο σπίτι και τη βλέπω καθισμένη σε μια καρέκλα να κρατάει στην αγκαλιά της μια πατάτα τυλιγμένη με μια πετσέτα και να κλαίει. «Πέθανε το παιδί, Θοδωράκι», μου λέει. Ύστερα από λίγο, πάλι τα ίδια. «Πέθανε το παιδί, Θοδωράκι». Ίσως να θυμόταν τον Κωστάκι, το παιδί που είχε χάσει. Την ηρέμησα όσο μπορούσα, αλλά από εκείνη την ημέρα, κάθε φορά που πήγαινα, έβρισκα το τηλέφωνο ξεριζωμένο, τα σκεπάσματα στην κρεβατοκάμαρα άνω κάτω, τα ρούχα της τυλιγμένα σε ένα μπόγο, τα μαχαιροπύρνα στο ψυγείο, τέτοια πράγματα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια Κυριακή του Μαΐου, ήταν θυμάμαι η μέρα της μητέρας, πήγα στο σπίτι για να την πάρω να πάμε να φάμε έξω και την βρήκα στο πάτωμα της κουζίνας, μέσα στα αίματα, βαρύ εγκεφαλικό. Έζησε,
αλλά όλη η αριστερή πλευρά έμεινε παράλυτη. Δεν γινόταν πια να την αφήσω μόνη. Μετακόμισα σπίτι της και τη φρόντιζα. Από το πρωί ως το βράδυ. Έγινα εγώ η μάνα και αυτή το παιδί. Η Κυράννα έγινε πάλι η Ανούλα, μια μικρή χωριατοπούλα. Πήρα την απόφαση και δημοσιοποίησα την ιστορία της. Είδα με έκπληξη πως δεν ήμουν μόνος. Πολλοί εκεί έξω είχαν αναλάβει την περιποίηση της ανήμπορης μάνας τους ή του πατέρα τους. Πήρα μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση από φίλους και γνωστούς, αλλά και άγνωστους ανθρώπους. Αυτοί με κράτησαν, μου έδωσαν κουράγιο, συμβουλές, ακόμα και οικονομική ενίσχυση. Η περιποίηση ήταν κουραστική. Υπήρχαν μέρες που δεν ένιωθα τα χέρια μου. Όμως η ίδια ήταν τόσο ευγενική, ήσυχη, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη όπως πάντα. Μπορεί να αλλάζει ο άνθρωπος με την άνοια, αλλά ένα μέρος του από τον παλιό εαυτό του συναισθάνεται, καταλαβαίνει. Κάθε φορά που την τάιζα και τέλειωνε το φαΐ της, μου έλεγε «Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ». Ή όταν την έλουζα «Την ευχή μου να έχεις». Τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, που με έπιαναν τα κλάματα. Κι ήταν στιγμές που μου χαμογελούσε, στιγμές που με έλεγε «Τζορτζάκι», στιγμές που μου έσφυγε το χέρι ή μου έκλεινε το μάτι, που ένιωθα ανίποτη ευτυχία. «Απορώ και εξίσταμαι όταν εννοήσω τον θάνατον». Το έλεγε συχνά, συνήθως όταν μάθαινε κάποιο μυστικό ή κάτι φοβερό που δεν ήξερε. Το σκεφτόμουν καθώς της κράταγα το χέρι, τις τελευταίες της στιγμές. Δεν πόνοιγε, δεν πάλευε να κρατηθεί στη ζωή. Ίσως να μην είχε καν συνείδηση πως πεθαίνει. Η ζωή έφευγε από μέσα της με μικρές αναπνοές, με σταγόνες υδρότα και με μια καμψία που την έβλεπα να προχωράει σιγά σιγά σε όλο της το σώμα. Είχα ανάψει το καντήλι και της έλεγα, ούτε θυμάμαι τι της έλεγα. Είχε ανοιχτά τα μάτια και χαμογελούσε. Το μυαλό της θα ταξίδευε πίσω στη σκαλούλα. Θα έβλεπε τον εαυτό της να φτιάχνει κουμούλια μέσα στο χιόνι. Να τρέχει να γλιτώσει από ένα γερμανικό αεροπλάνο. Να χορεύει στην αυλή του σπιτιού μας. Να βάζει κατσαρόλες και τα ψιά να λάμπουν στον ήλιο. Να χτίζει σπίτια. Να μου δίνει χάδια και χαστούκια. Να σφυρίζει κλέφτικα. Να ξενυχτάει δίπλα μου όταν ήμουν άρρωστος. Και αν αληθεύουν όλα αυτά που λένε, ίσως να έβλεπε τους αγαπημένους της να τις γνέφουν από μακριά. Ξημερώματα 13 Αυγούστου 2019, δύο μέρες πριν από την κίνηση της Παναγίας, η δική μου Παναγιά, η Ανούλα μου, η Μανούλα μου, άφησε ένα μικρό αναστεναγμό και μου έσφιξε δυνατά το χέρι. Ήμουν ξενιαστό πουλί όταν σ' είχα πρώτο. Της έκλεισα τα μάτια και μετά άνοιξα το παράθυρο για να πετάξει ελεύθερη η ψυχή της σε εκείνα τα μέρη που κάποια στιγμή όταν θα φτάσει η ώρα μου
θα πάω κι εγώ για να τη συναντήσω. Περπατώ εδώ και εκεί με το βήμα το βαρύ. Την αυγούλα κάνα μου ανούλα, έφυγες κι έχεις χαθεί. Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανό. Στο ρόλο της μάνας η Ελένη Γερασιμίδου. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια, Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.